Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV με τον Αυγουστίνο, όπως κάθε Δευτέρα 8 με 8.30. Σήμερα θα μιλήσουμε για πυγμαχία. Έχουμε μαζί μας τον Χάρη τον Καρζή. Καλησπέρα, Χάρη. Καλησπέρα, Αυγουστίνε. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, μας έκανες την τιμή να έρθεις εδώ στα στούντιο του Hellenic TV. Ευχαριστώ για την πρόσκληση κιόλας. Σας ευχαριστώ. Ασχολείσαι με την πυγμαχία, αγωνίζεις για την Εθνική Ελλάδος, μένεις στην Αγγλία. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, ναι. Αγωνίζουμε σχεδόν 10 χρόνια τώρα με το άθλημα της πυγμαχίας. Θα αγωνιστώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι της Σερβίας με την Ελλάδα. Πες μας λίγο μερικά πράγματα για σένα αρχικά. Δηλαδή, πώς είσαι 10 χρόνια στην Αγγλία, μου έλεγες πριν. Πώς έφτασες? Είμαι 9 χρόνια, είμαι από το 2012 στην Αγγλία. Είμαι 25 ετών, είμαι από την Πάτρα και πιο συγκεκριμένα από την περιοχή της Αγιάς. Ναι. Ξεκινήσαμε να έρθουμε στην Αγγλία με τους γονείς μου λόγω συνθήκων και έτσι έμπλεξα και πιο πολύ, μετράβηξε πιο πολύ πυγμαχία εδώ στην Αγγλία. Κυνηγάμε τα όνειρά μας και ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Οπότε ήρθες με την οικογένειά σου πριν 10 χρόνια, ασχολιώσουν ήδη με την πυγμαχία στην Πάτρα. Και τι, έψαξε να βρεις μια σχολή πυγμαχίας εδώ, κάποιο σύλλογο να παίξεις? Ξεκίνησα, ναι. Με το που ήρθα γνώρισα 2-3 παιδιά εδώ στη γειτονιά που είμαστε. Τους ρώτησα κατευθείαν άμα υπάρχει κάποια σχολή εδώ τριγύρω. Με σύστησαν σε έναν κύριο, ο οποίος ήταν και πριν 2-3 χρόνια ο προπονητής μου.